Μαζί με την ομάδα έργου Project 4, που έχουμε αναλάβει το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας για το Δήμο Χανίων. Τι είναι το ΣΑΠ τώρα, γιατί μπορεί να μην γνωρίζετε. Ουσιαστικά πρόκειται να δώσουμε πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και στα δημόσια κτίρια μέσω κάποιων διαδρομών, όπου συνδέουν αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος. Θα εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα, όπου αφορά τις διαβάσεις, τις ράμπες, τις νησίδες, τους χώρους πρασίνου, τα κτίρια, καθώς και λοιπά σημεία ενδιαφέροντος. Και όταν μιλάμε για κτίρια, μιλάμε για τον περιβάλλοντα χώρα, όχι για εντός του κτιρίου, την πρόσβαση μέχρι τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Ο Δήμος Χανίων μας εξέπληξε θετικά, καθώς τα περισσότερα κτίρια διαθέτουν πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία και έχουν την κατάλληλη ράμπα. Όσο απομακρυνόμαστε από την πόλη των Χανίων, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και ότι οι οδοί, το πλάτος των οδών είναι πολύ μικρό, οπότε δεν υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση. Από το ΣΑΠ μελετάμε όλα τα παραπάνω που σας είπα και θα κάνουμε την κατάλληλη πρόταση που έχει να κάνει σχέση με τη διαπλάτηση των πεζοδρομίων, την εξασφάλιση της όδευσης πεζών του 1,5 μέτρου που, διαθέτει, που θα πρέπει να διαθέτει, τον οδηγό όδευσης τυφλών, καθώς και τις κατάλληλες ράμπες και διαβάσεις. Σήμερα ήρθαμε για την διαβούλευση. Ουσιαστικά πρόκειται για το τμήμα του συμμετοχικού σχεδιασμού που θέλουμε να συμμετέχει η τοπική κοινότητα του Δήμου Χανίων στο κομμάτι του σχεδίου. Πώς δουλέψατε, κάνατε με ποιο τρόπο εννοώ, μεθοδολογικά, ήρθατε εδώ γιατί είστε από τη Θεσσαλονίκη, τα μετρήσατε, τα ζήσατε, ρωτήσατε κατοίκους, με ποιο τρόπο εννοώ δουλέψατε. Ακριβώς, σε συνεργασία με την υπηρεσία έχουμε διαλέξει τις διαδρομές και τους οικισμούς που έχουμε κάνει τις αυτοψίες που απαιτείται. Έχουμε έρθει αρκετές φορές για να κάνουμε τις απαιτούμενες αυτοψίες σε όλους τους διαδρομές. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είχε να κάνει σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας, κυρίως για τα άτομα με αναπηρία. Καταγράψαμε την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου Χανίων σε όλο το πλάτος της και αποτυπώσαμε την ανάλυση που κάναμε σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουμε επιλέξει για την αστική προσβασιμότητα.